Σε ακόμα πιο ορεινά της Κρήτης θα πάμε. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Δήμο Ανογείων, όπου και εκεί είχαμε ένα αποτέλεσμα που, αμήν τι άλλο, μόνο χαμόγελα μπορεί να δίνει στον Δήμαρχο Ανογείων, ο οποίος ανανεώνει το ραντεβού του στο Δημαρχιακό Θόκο. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Με 82,2% συγχαρητήρια για το ποσοστό αυτό και φυσικά για την επανεκλογή σας συνολικά. Υπάρχει ικανοποίηση, κακά τα ψέματα. Σαφώς υπάρχει ικανοποίηση από την έκβαση μιας εκλογικής διαδικασίας, μιας έκφρασης δημοκρατίας, μιας έκφρασης του ίδιου του Ανογιανού πολίτη. Και κυρίως η έκφραση αυτής της ικανοποίησης έρχεται για να αποδώσει πάλι τα εύσημα στην Ανογιανή κοινωνία, όπου θεωρώ ότι λειτουργήσε πολύ, πολύ πρωτότυπα, όπως καταγράφεται τουλάχιστον ιστορικά στο Δήμο των Ανογείων, επιβραβεύοντας από τη μια το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια, και αφετέρου έρχεται να μας δώσει το ηθικό βάρος, αν θέλετε, να μας πει ότι υλοποιήστε τα, επιβραβεύουμε αυτό το οποίο γίνεται, αυτό που μας παρουσιάζεται ότι θέλουμε να αλλάξουν επίπεδο τα νόγια, και κάντε το με την απόλυτη νομιμοποίηση, ώστε να μην υπάρχει δεύτερος λόγος, δεύτερη σκέψη, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Είχατε δεύτερες σκέψεις πηγαίνοντας σε αυτή την εκλογική μάχη, και όταν λέω δεύτερες σκέψεις, κάνοντας την αυτοκριτική σας για τη θητεία που πέρασε, υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε, να, αυτό δεν το κάναμε σωστά, έπρεπε να γίνει αλλιώς? Πάντα, πάντα υπάρχει μια κοινωνία, εξελίσσεται, μια κοινωνία προχωράει, οι ανάγκες κάθε φορά αναπροσαρμόζονται. Κύριε Σφακιανάκη, μην ξεχνάμε ότι και την προηγούμενη φορά, το 2019, μπήκαμε σε μια τετραετή θητεία. Και αμέσως το πρώτο εξάμηνο έτυχε ένα σκόπελο για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, της πανδημίας, που μας έκανε να ανατρέψουμε αρκετές θεωρήσεις για τα πράγματα. Ωστόσο, βρήκαμε τον χρόνο, αν θέλετε, από τον εγκλεισμό αυτό τον οποίο πάθαμε, στο να τρέξουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην είχαμε τον χρόνο. Σίγουρα λοιπόν, τώρα, έτσι το ορίζει και ο νόμος, να ξέρετε, θα πρέπει να πάμε σε ένα νέο κύκλο διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε να έρθει να πατήσει και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται, ώστε να έχουμε μια πενταετή θητεία που μόνο όφελος θα πρέπει να λειτουργήσει για τον πολίτη. Το ότι είναι πενταετής πλέον η θητεία και όχι τετραετής, είναι συν, είναι ένα θετικό εφόδιο για όλες τις νέες δημοσιακές αρχές? Προσέξτε, όταν κάτι γίνεται καλό είναι συν. Αν κάτι δεν γίνεται καλό είναι μείον. Σωστό. Δηλαδή, αν κάτι γίνεται καλά, καλό είναι να γίνεται και για 5 χρόνια. Αν κάτι δεν γίνεται καλά, και τα 4 χρόνια είναι πολλά. Ενώ σας διευκολύνει σε επίπεδο, ας πούμε, σχεδιασμού, αξιοποίηση. Και κυρίως, κύριε Ζαλίδη, να πούμε ότι διευκολύνει περισσότερο αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά στους Δήμους, στην αυτοδιοίκηση γενικότερα, διότι όντως χρειάζεται ένας χρόνος για να αντιληφθούν το τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί κακά τα ψέματα, λίγο πριν τις εκλογές, όλοι είμαστε μικροί μάγοι, τα λύνουμε όλα, τίποτα δεν μένει ακατόρθωτο, όλα είναι κατορθωτά. Να γνωρίσουμε τους υπαλλήλους, να γνωρίσουμε τον κόσμο, τα πραγματικά προβλήματα, γιατί σίγουρα τα πραγματικά προβλήματα δεν μπορεί κάποιος να τα διακρίνει στην προεκλογική περίοδο, το διήμηνη, την τρίμηνη, να έρθει να δει τα πράγματα. Άρα χρειάζεται τον χρόνο των 5 ετών, ώστε στο τέλος της πενταετίας και κρινόμενος πλέον από το λαό, να πει ότι ναι, εγώ αυτά που σας είχα πει τότε τα έχω φέρει σε αυτό το σημείο και θέλω την επιβράβευση από εσάς. Κύριε Κεφαλογιάννη, τα προβλήματα και οι ανάγκες αλλάζουν και χρόνο με το χρόνο, διότι για εσάς είναι, νομίζω, η τέταρτη θητεία αυτή. Άρα θα έλεγε κανείς ότι γνωρίζετε απ' έξω και το Δήμο και τις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων. Αλλάζουν όμως τα δεδομένα, οι απαιτήσεις των δημοτών? Οι απαιτήσεις συνεχώς αλλάζουν. Αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς, και αν μπορούσα να το βάλω έτσι σε μια ενότητα ορεινών Δήμων, ο Δήμος των Ανογείων, όπως είναι ένας ορεινός Δήμος, οι ανάγκες αυτές είναι συνεχώς απαιτητικές, διότι θα πρέπει ο νέος άνθρωπος, η νέα οικογένεια που στείνεται στα νόγια και στα νόγια, ο ηλικιωμένος, ο μεσήλικας, να καταφέρουν να έχουν τις παροχές που πρέπει να έχουν, όπως όλοι οι πολίτες, για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως έχει βγει και από την τελευταία, αν θέλετε, απογραφή του 2021, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν είναι καθόλου καλά. Εμάς, τα νόγια, ο ορεινός Μελοπόταμος, αν θέλετε, το ορεινό Μαλεβίζη κρατάει κυρίως λόγω της κτηνοτροφίας. Ωστόσο, όμως, τα σημάδια γύρανσης δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους, και όλες μας οι ενέργειες είναι σε αυτό το πλαίσιο, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, μια νέα οικογένεια
να πει ναι, εγώ θα μείνω καλύτερα στα Νούγια παρά να είμαι. Να ανανεώνεται ηλικιακά ο πληθυσμός, απαιτείται, κύριε Κεφαλογιάννη. Απαιτείται, κυρία Σφαγιανάκη, διότι αλλιώς πραγματικά θα χάσουν πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε το νόημά τους. Είναι ένα μεγαλύτερο στοίχημα για έναν ορεινό Δήμο η δημιουργία τέτοιων δομών και τέτοιων υπηρεσιών για τους δημότες που για έναν κάτοικο μιας κεντρικής πόλης, μιας αστικής αμυγός περιοχής μπορεί να θεωρούνται δεδομένα. Για έναν κάτοικο σε μια ορεινή περιοχή δεν είναι δεδομένη η πρόσβαση ακόμη και γι' αυτό που είπατε για πράγματα για τα παιδιά του. Για να καταφέρει να μείνει λοιπόν με την οικογένειά του στα ορεινά, είναι αυτό μια μεγάλη πρόκληση η δημιουργία καινούριων τέτοιων δομών. Είναι, κυρία Σφαγιανάκη, επειδή έχω την άνεση να μιλάω όχι ως ένας νέος δήμαρχος, αλλά καμιά φορά απολογούμενος και για τα προηγούμενα χρόνια και πεπραγμένα, σας λέω ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να πράττει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ και πολλοί άλλοι συνομήλικοί μου και δεκαετίες στο βάθος πριν, είχαμε ως αθλητική εγκατάσταση στα Νόγια για να ξεδίνουμε, για να αθλούμαστε υπαίθριους χώρους. Το γήπεδο, το γήπεδο του μπάσκετ, το γήπεδο του βόλι. Αντιλαμβάνεστε σε ένα ορεινό Δήμο ότι αυτή η, αν θέλετε, η συνθήκη του, που είναι συνεχώς κρύο, βροχές, χιόνια, να πρέπει να παίζουμε υπαίθρια, αυτό δεν ήταν εφικτό. Καθώς επίσης και στο σχολείο δεν υπήρχε ένα οργανωμένο γυμναστήριο. Δεν υπήρχε ο χώρος για να γίνει ένα γυμναστήριο. Ναι. Άρα λοιπόν, δεκαετίες τα παιδιά στα Νόγια περνάνε από το γυμνάσιο Λύκειο από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν αθλητικά. Και αυτό το είχα θέσει το 2019 στο δημόσιο διάλογο, ότι αυτό αποτελεί μια από τις προτεραιότητες μας. Και σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα και παρά το πρόβλημα με το σεισμού, του σεισμού με το κεντρικό κτίριο, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να υπάρχουν στα Ανόγια, στα ορεινά Ανόγια, οι εγκαταστάσεις που θα μπορούν οι νέοι να ξεδίνουν. Χειμερινός αθλητικός τουρισμός στην περιοχή των Ανοχείων μπορεί να υπάρξει, ναι, οργανωμένα, κύριε Κεφαλογιάννη? Ναι, μπορεί να υπάρξει και οι υποδομές οι οποίες υλοποιούμε θα υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι πολλά από αυτά τα οποία λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν και στα ορεινά Ανόγια και στα παιδινά άλλα χωριά ή στις πόλεις, επαφιούνται και πολύ και από την ίδια τη βούληση ατόμων να δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Ναι. Δεν μπορεί όλα, ή αν θέλετε δεν είναι υγιές ή δεν είναι βιώσιμο, όλα να τα περιμένουμε από το Δήμο. Ο Δήμος σαφώς πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες, τις υποδομές, αλλά αν δεν υπάρξουν τα άτομα τα οποία θα τρέξουν κάποια πράγματα, κάποια στιγμή και ένα χρόνο να γίνουν και δύο χρόνια να γίνουν, μετά θα τονίσουν. Υπάρχει τώρα ενδιαφέρον, βλέπετε, ενδιαφέρον να υπάρχει. Καταγράφεται. Ενδιαφέρον υπάρχει και αν θέλετε είναι ιδιωτικό ενδιαφέρον. Ιδιωτικό ενδιαφέρον. Έχει καταγραφεί από αμέσως μετά την πανδημία. Έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αγορά γης, αλλά και για να αναπτυχθούν δραστηριότητες. Θεωρώ ότι και με την δύναμη που έχει τώρα, αν θέλετε, έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή τη νέα εντολή, όπου στην ουσία και οι δημότες είπαν ναι, καλά το κάνετε, αυτό ήταν στην ουσία το αποτέλεσμα. Καλά γίνεται αυτό που γίνεται, προχωρήστε έντονα. Το βλέπουμε, υπάρχει ανάγκη, πέρα από την κτηνοτροφία, που και αυτή πρέπει να τη βάλουμε στις σωστές βάσεις, να μπορέσουμε να έχουμε άλλη μία οικονομική πρόσοδος στα Νόγια που να είναι βιώσιμη για τους κατοίκους. Και θεωρώ ότι το πάμε καλά. Μένει να το αποδείξουμε καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και στο real estate, για να το πούμε γενικά, και στο κομμάτι των τουριστικών επενδύσεων για το χειμερινό τουρισμό. Το οδικό δίκτυο είναι ένα θέμα πάντα για τους ορεινούς Δήμους. Υπάρχει, νομίζω, σε εξέλιξη ένα έργο που θα βελτιώσει την πρόσβαση εδώ από το Ηράκλειο και το Μαλεβίζι προς τα Ανόγια. Είναι σημαντικό αυτό το έργο, κύριε Σαββίδη? Γενικώς τα έργα προς πελασιμότητα σε όποια περιοχή γίνονται ευεργετικά λειτουργούν. Αλλά μπορεί κάποιες περιόδους, όταν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των οδεύσεων, να αλλάζουν και το χαρακτήρα των περιοχών. Εμείς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι ένας οδικός άξονας που θα ξεκινάει, αν θέλετε, από τον ΒΟΑΚ στη θέση του κόμβου Γαζίου. Θα διατρέχει το ορεινό Μαλεβίζι, τα Νόγια, το ορεινό Μελοπόταμο και θα διασυνδέεται πάλι με το ΒΟΑΚ στο Πάνορμο. Αυτός ο δρόμος δεν έχει μονάχα οικονομικά χαρακτηριστικά, έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Θα άρει τις αντιθέσεις, θα αμβλύνει τις ακίδες
και θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καλή όσμωση μεταξύ όλων των περιοχών της Κρήτης. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό τον δρόμο, κοινωνικά πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο οικονομικά, και πιστεύω ότι τα 8 χιλιόμετρα που έχουν ήδη παραδοθεί από το από το Στρούμπουλα μέχρι το Αστηράκι, μας δείχνουν ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα τμήματα τα οποία πρέπει, ώστε και οι πολίτες των ορεινών περιοχών του Ψιλορίτη να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Είναι ένα έργο πάντως που το ζητάει και ο κόσμος, και αν δεν ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω έχουν διευκολύνει και κάποιοι πολίτες και στο θέμα των απαλωτριώσεων. Σαφώς, τουλάχιστον όσο μας αφορά η Ανουγιανή, αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα τμήμα του δρόμου 3 χιλιόμετρων, όπου το Λιόφυτο, το Αμπέλι, το Μικρό Περβόλι το έδωσαν οι Ανουγιανοί δωρεάν, με ένα σκοπό, όσο γίνεται γρηγορότερα να γίνει να εκτελεστεί το έργο. Σημαντικό και αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα Νόγια, κύριε Κεφαλογιάννη, αποτελούν έτσι μια σημαντική κυψέλη πολιτισμού, παράδοσης, με βαριά ιστορία στις πλάτες τους. Βλέπετε ότι αυτό περνάει από γενιά σε γενιά και ότι οι νέοι έχουν τη θέληση να το αναπτύξουν ακόμη περισσότερο. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι του πολιτισμού αφορά αμιγώς και μια δημοτική αρχή. Κύριε Σφαγιανάκη, δόξα τω Θεώ, κάποιες εποχές γίνανε κάποια πράγματα στα Νόγια τα οποία άλλαξαν το ρου των πραγμάτων μιας ορεινής περιοχής του Ψιλορίτη. Χωρίς να βάλω ποσοστό σπουδαιότητας του καθένα, αλλά ήταν σημαντική η κίνηση τη δεκαετία του 50, όπου κατασκευάστηκε στα Νόγια το τότε γυμνάσιο Ανογείων. Άλλαξε την εξέλιξη της περιοχής. Όπως όμως ήταν πολύ σημαντική και η παρουσία και η δραστηριότητα επί Γιώργου Κλάδου, του αείμνηστου δημάρχου, του Μάνου του Χατζηδάκη, με το Μουσικό Αύγουστο, όπου έδωσε μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα αυτό που εισπράττουμε ακόμα, μετά από τόσες δεκαετίες που έγινε το καθένα, είναι ωφέλιμο για την κοινωνία μας. Να σας πω μονάχα ότι και πέρσι και φέτο είχαμε εισαγωγή σε ιατρική σχολή μαθητή από το Λύκειο Ανογείων. Και συνεχώς και σε άλλες σχολές, οι οποίες η κάθε μια έχει την αξία της και τη σπουδαιότητά της. Να πούμε ότι από κάθε γειτονιά των Ανογείων βγαίνει συνεχώς μια νέα φουρνιά καλλιτεχνών, οι οποίοι μόνο τιμή είναι για την Κρήτη και για τα Νόγια βέβαια, και ανανεώνουν συνεχώς την πλούσια μουσική παράδοση των Ανογείων. Αλλά και φεστιβάλ όπως πλέον το Αιθαλέσπι, η Ακίνθια 25 χρόνια, η Χαϊμαλίνα, συνεχώς δηλαδή πρωτοβουλίες και δραστηριότητες όπου νέοι άνθρωποι ή νέες δραστηριότητες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα Νόγια και μας χαροποιεί αυτό, ώστε συνεχώς να εξελίσσεται αυτό. Και είναι ωραίο αυτό το ότι βγαίνει και μέσα στα Νόγια, στους δρόμους των Ανογείων, στην πλατεία, ότι μεταφέρονται οι πολιτιστικές δράσεις μέσα σε αυτές. Μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, που αναγκάστηκε η δραστηριότητα που γινόταν στο Χουδέτσι με το Λαβύρινθο, ναι, τα σεμινάρια να γίνουν κάπου αλλού, διότι οι υποδομές είχαν πληγεί από το σεισμό και τα φιλοξενήσαμε για 2 έτη στα Νόγια. Αυτό που εισπράξαμε από τους συμμετέχοντες ήταν μόνο μια θετική εικόνα. Δηλαδή, από τη μια ήταν σε μια αίθουσα και κάνανε το σεμινάριό τους και το βράδυ, πηγαίνοντας να πιούν το καφέ τυρακί στην πλατεία, να γίνεται ένα μικρό γλέντι. Αυτό θεωρούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε απλώς να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε, αυτό που είμαστε, να μπορέσουμε να το κάνουμε, αν θέλετε, εύκολο και στον επισκέπτη να το βιώσει και να το εισπράξουμε και στη συνέχεια. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να πω ότι στην επόμενη φορά το ραντεβού μας είναι στα Νόγια, να έρθουμε για το περιβόητο και το διάσημο Νογιανό Γαλακτομπούρεκο. Και όχι μόνο. Να βγάλουμε και μία εκπομπή από τον τόπο του Βοσκού, ένα σημείο πολιτισμού για τα Νόγια, και από εκεί να ξεδιπλώσουμε όλο το έργο, διότι θεωρώ ότι το κάθε πράγμα το οποίο γίνεται πρέπει να αποτυπώνεται και ποια είναι η ωφέλειά του για τον κόσμο. Δεν κάνουμε έργα για μας, κάνουμε έργα για τον κόσμο. Και έργα για τον κόσμο που να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους. Και όταν λέμε τον κόσμο, δεν εννοούμε μόνο των Ανογείων, αλλά εννοούμε τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο στα Ανογεία για να εκφράσουν και αυτοί το δικό τους συνέστημα. Έτσι, την επόμενη φορά θα έρθουμε εμείς εσάς, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.